Τέλος διαφημιστικού διαλείμματος, επιστροφή εδώ, τρίτο μέρος σε συνέχεια. 10 λεπτά μετά τις 3:30. Μην αναφερθείς, μην με ρωτήσεις τίποτα για Στέφανο Κασελάκη. Δεν είπα κάτι, δεν είναι το όλα καλά. Εγώ θα αναφερθώ στην ώρα δημιουργίας λίγο, γιατί μας έρθει ένα δελτίο τύπου ακόμα πιο νεανικό και πιο επικοινωνιακό. Μισό λεπτάκι λίγο. Στην προηγείτε. Αθήνα, ναι. Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, ακόμη και στις επαναλήψεις, ναι. Μιλάνε για τον Κασελάκη. Ναι. Είναι ο Κασελάκη στην Καβάλα. Και δεν πρέπει να αναφερθούμε τουλάχιστον στα δύο τρίτα βέβαια, για την επίσκεψή του. Αλίμονο, τι λοιπόν, έφαγε, αν πήγε γυμναστήριο, αν θα πάει γυμναστήριο. Να πω κάτι πιο ακόμα πιο πρωτοποριακό. Για πες. Η Δημοτική Παράταξη Ώρα Δημιουργίας με επικεφαλής την κυρία Αναστασία Ιωσήφιδου πριν από λίγο εξέδωσε ένα δελτίο τύπου χαρακτηρίζοντας το συνδυασμό της ο πιο νεανικός του Δήμου Καβάλας και η υποψήφια δήμαρχος λοιπόν συναντούν τη νεολαία του Δήμου μας, του Δήμου Καβάλας και αποχαιρετούν το καλοκαίρι του 23 με μια εκδήλωση που φιλοδοξούν να γίνει θεσμός για την πόλη. Όπως? Έτσι, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου αύριο. Μας καλούν στο πρώτο Mojito Beach Party Καλαμίτσα 2023 που θα λάβει αυτό χώρα είναι λίγο σημιτσικό, όμως, στην εμβληματική για την παράταξη αυτήν της Καλαμίτσας και συγκεκριμένα μπροστά και γύρω από το παλαιό κηλικείο από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Θυμάστε τι έκανε ο Σιμίτσι, εσύ που πήγε και βάλει το πάνω ιδιοκτήσια Δήμου Καβάλας στο νοσοκομείο. Στα DEX θα βρίσκεται ο αγαπημένος της νεολαίας DJ Oz, ενώ θα προσφέρονται στους συμμετέχοντες κοκτέιλ μοχίτο και αναψυκτικά. Κατά τη διάρκεια του πάρτι θα υπάρξει διαγωνισμός που θα αφορά όλους τους νέους followers. Ναι. Στο Instagram και θα έχει ως έπαθλο ένα κυρία Ιωσήφιδου iPhone 14. Α, στην πλάκα. Με μαγιό ή χωρίς αυτό σας περιμένουμε όλους. Λέει iPhone 14. iPhone 14. Αλλά ας τα χαζά και πάμε iPhone 14. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να αύριο, έχουμε. Ώρα. Η κυρία Ιωσήφιδου από τις 7 μέχρι τις 11 μας καλεί στο πρώτο Mojito Beach Party Καλαμίτσα 2023. Με ό,τι αυτό σημαίνει γενικότερα φορώ, σε βάθος. Λοιπόν, για να καλησπέρισουμε ακόμη ένα όχι, νομικό. Όχι, χωρίς πλάκη, οι δικηγόροι νομίζω δεν είναι πανευτόφορες. Επειδή είστε δικηγόροι. Σε μεγαλύτερο δικαστήριο, οπότε τα πράγματα... Τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη σύγχρονος Δήμος και επικεφαλής τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον ενεργεία δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο, τον δικηγόρο, τον κύριο Σοκράτη Μποζούδη, πρόεδρο του ΔΠΘ Καβάλας, τον οποίο καλησπέριζουμε αυτές τις ανάσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ έτσι για τη φιλοξενία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Και σε αυτή την περίοδο, η οποία είναι πραγματικά έτσι μια δοκιμασία για όλους, και όχι μόνο για λόγια, αλλά και για πράξη και για γνωριμίες, και για ώστε να δουν και τον καθένα και να τον γνωρίσουν καλύτερα και για την πορεία του την προηγούμενη και για τα η επόμενα. Η Καβάλα ανέκαθεν ήταν μια πολιτιστική, δεν θα έλεγα πρωτεύουσα, θα μπορούσε να έχει τον τίτλο. Και με τα φεστιβάλ που έχει, δεκαετίες ολόκληρες. Νομίζω ότι το φεστιβάλ Φιλίππων είναι η κορονίδα. Είναι η κορονίδα, είναι ένας στον πολιτισμό της περιοχής και όχι και στη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα και στον χώρο που γίνεται, είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα μεγάλο θέατρο, αρχαίο θέατρο, σε πολύ καλή κατάσταση, με μεγάλη χωρητικότητα και νομίζω ότι είναι σταθμός έτσι, και ένας φάρος έτσι, και να σηματοδοτεί πραγματικά από εδώ τον πολιτισμό που εκπέμπει η περιοχή. Η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια νομίζω το έχει αποδείξει και το κατατάσσει πραγματικά είναι και το δεύτερο φεστιβάλ μετά το Αθηνών και Πειδάκο, χρονικά. Είναι 66ο φέτος. 66ο έτσι. Και χρονικά εσείς πόσο χρονικό διάστημα ήσασταν στο τιμόνι της Προεδρίας? Εγώ ήμουν υποψήφιος με τον κύριο Μουριάδη, με τον Θόδωρο Μουριάδη, τις εκλογές του 2019. Μετά την εκλογή του ως δήμαρχος, με όρισε πρόεδρο του νομικού προσώπου του ΔΠΘ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου του Καβάλας, και ξεκίνησε και παραμένω μέχρι και σήμερα. Δηλαδή συμπλήρωσα... Τώρα συμπληρώνω τέσσερα χρόνια εκεί. Νομίζω ότι... χρόνια εύκολα, δύσκολα. Το δύσκολο ήταν η περίοδος του κορονοϊού, να σας πω την αλήθεια, η οποία ήταν, μας έκοψε ακριβώς στην αρχή της... εκεί που ξεκινούσαμε και προγραμματίζαμε πράγματα. Ήταν το κομμάτι του καλλιτεχνικού χώρου... ήταν το πρώτο που έκλεισε, ας πούμε, και επλήγη. Αλλά δεν τα βάλαμε κάτω και τότε. Και διαδικτυακά παρουσιάσαμε την παράσταση που είχαμε έτοιμη και δεν παρουσιάστηκε, το Γυάλινο Κόσμο, και κάναμε παραγωγές στηρίζοντας και τόπιους ηθοποιούς
μικρές ιστορίες, τις οποίες προβάλαμε επίσης διαδικτυακά. Κάναμε δράσεις τέτοιες, ώστε να, μέσα στο να κλείσιμο μείνετε, του κόσμου, ναι, πραγματικά να δώσουμε και εμείς το παρόν και να υπάρχει μία, να βλέπει ο κόσμος θέατρο. Επίσης, δεν σταματήσαμε και κάναμε και το φεστιβάλ. Αυτό ήταν το καλό. Με ευλαβική τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήταν τυπικότατος και πολύ καλός και πραγματικά όσοι ήρθαν, σαφώς λιγότερος κόσμος και το 20 και το 21. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ναι, πρωτόγνωρες. Πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά θέλαμε όμως να γίνει. Ήτανε καλοκαίρι, ευνοούσε η περίοδος και νομίζω ότι ήταν σωστή η απόφαση στο να επιμείνουμε να γίνει αυτό εδώ. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τα οποία έπρεπε να... Τηρήθηκαν μέχρι κεραίας. Ναι. Έτσι έπρεπε. Δεν μου λέτε κάτι εδώ σε ένα σύντομο απολογισμό, έτσι τι πρόσημο θα βάζετε για αυτή την χρονική περίοδο που ήσασταν κι εσείς στο ΔΠΘ. Νομίζω ότι έκλεισε μια, καταρχάς, μια μεγάλη παραμονή στο ΔΠΘ αλλά και στο Φεστιβάλ Φιλίππων του Θοδωρή Γκόνη στη Θητεία. Ήτανε, ακριβώς. Η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή και με δράση και αντίδραση αντίστοιχα, αλλά πάντα αποτέλεσμα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολυσχηδής, πολυπράγμων, με πολλές δράσεις, με πολύ... και όχι μόνο στερεότυπα μόνο στο θέμα της κοινοθεσίας. Έκλεισε αυτό και άνοιξε ένας καινούριος κύκλος με την καινούργια... Ακριβώς, με την καινούργια καλλιτεχνική διευθύνητρια, Εύα Βαβακά. Ήταν κομβικός ο χρόνος. Νομίζω ότι εκεί ήταν και η συνδρομή δική μου καλή, γιατί... Και σημαντική, γιατί τελειώσαμε μια διαδικασία πρόσληψης, προκήρυξης και πρόσληψης πάρα πολύ γρήγορα και πολύ με διαφάνεια. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας, εγώ το πρόσημο, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτή τη διαδρομή, η οποία ήταν στηριγμένη στη δημοκρατία, στην ισότητα, στο να ακούς τις γνώμες, στην ισονομία και στη διαφάνεια. Και πράγματι και προσήλωση και φροντίδα των οικονομικών του ΔΠΘ. Πολύ σημαντική και η χρονική κάλυψη, το σύντομο αυτό διάστημα, γιατί όλοι θα γνωρίζουμε σίγουρα τις συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρχουν αν έμενε το ΔΠΘ ακέφαλο από καλλιτεχνικό διευθυντή. Περιορίσαμε με αυτή τον τρόπο έτσι και τις γρήγορες ενέργειες, περιορίσαμε ακριβώς το χρόνο, ώστε να μην μείνει κενό, να συντομευτεί ο χρόνος που θα ήταν κενό το ΔΠΘ χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή. Κρατήσαμε τον Θοδωρή Γκόνη να διεκπαιρεώσει το φεστιβάλ το καλοκαίρι που ήδη το είχε ξεκινήσει πριν τη λήξη της θητείας του και από εκεί και μετά γρήγορα, εφόσον ήδη εκλέχθηκε και ήταν γνωστό ότι θα είναι η Εύα Βαμβακά, ήδη έκανε και μια δουλειά και προετοιμασία στη συνεργασία, ώστε μόλις ανέλαβε την κυριαρχία τα καθήκοντα να είναι και έτοιμη να ξεκινήσει. Και ξεκινάει το 66ο Φεστιβάλ Φιλίππων Αφανείς Ήρωες. Στο τιμόνι βρίσκει την Εύα Οικονόμου Βαμβακά, με μια δυνατή έτσι παράσταση και γεμάτο το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Σε πολλές, όχι μόνο στην πρώτη, που ήταν και διπλή. Όχι, και άλλες. Πραγματικά η πρεμιέρα ήταν κάτι άλλο. Δεν ήταν το αρχαίο δράμα και η αρχαία κωμωδία που ξέρουμε όλοι. Ήταν ένα νέο έργο. Ναι, θέλαμε να το βάλουμε πρώτο για αυτή ακριβώς το λόγο. Ξέφευγε από την υπόλοιπη θεματολογία, αλλά και αυτό, ας πούμε, πέρασε μηνύματα και ήταν ένα σημαντικό έργο του Ντάριο Φω, καταξιωμένο στη διεθνή. Έτσι και είναι και ένας χώρος στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων όπου έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και από τους όμορους νομούς, όχι μόνο από την Καβάλα. Στηρίζει εγώ και φέτος, αλλά και τις προηγούμενα χρόνια, έβλεπα και είδα και φέτος Ξάνθη, δράμα, πολύ βέβαια, εντάξει, φυσικά πέρα από την Καβάλα, και Κομωτινή, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, και ότι γέμιζε βέβαια το θέατρο. Φέτος είχαμε 25.500 περίπου θεατές. Και στο αρχαίο θέατρο, αλλά και σε όλες τις παραστάσεις που είχε το ΔΠΘ με τη θεματολογία που είχε επιλέξει, οι οποίες σε διάφορα σημεία της πόλης, πολύ χαρακτηριστικά και εμβληματικά και πολύ ωραία. Και εκείνα ήταν επίσης, και εκείνες οι παραστάσεις ήταν γεμάτες. Και σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν μείναν μόνο εκεί, κατανάλωσαν. Φυσικά. Στήριξαν και άλλα. Και παραστάσεις στο κέντρο της Καβάλας, όπως η πλατεία Μακέδου, πίσω από το υπαλλικό κέντρο Καβάλας, που χρειάστηκε να δώσουμε και άλλες παραστάσεις. Ακριβώς αυτό έγινε. Για να ικανοποιήσουμε. Αυτό έγινε και αυτό ήταν το καλό. Στην τελευταία, μάλιστα, επίσης στην τελευταία διαδρομή 404.
απαιτητική με το λεωφορείο, απαιτητική, γιατί ήταν πολλά σημεία, με τεχνικούς παντού, ζητούσε ο κόσμος και άλλες παραστάσεις, οι οποίες βέβαια δεν μπορούσαν να γίνουν. Αυτή είναι η χαρά στο ότι πραγματικά με μεγάλη κούραση και στην πρώτη χρονιά της Εύας Μπαμπακά διεκπαιρεώθηκε και πήγε στην εντέλεια το φεστιβάλ. Με θετικό πρόσημο. Με θετικό. Όπως και η χειμερινή περίοδος, η οποία πραγματικά ήταν με παραστάσεις και η δική μας παραγωγή, αλλά και οι φιλοξενούμενοι sold out. Βοηθάει όμως και το κοινό, και το καβαλιώτικο κοινό. Αγαπάει το θέατρο. Αγαπάει το θέατρο. Και θέλει να δει θέατρο. Έτσι, και νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα αυτό το βλέπεις, όταν βλέπεις την αίθουσα γεμάτη, από εκεί μετά δεν σημαίνει ότι ο καθένας θα είναι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει. Το θέατρο είναι η κάθε παράσταση να σου γεννήσει ερωτήματα και προβληματισμούς, τις οποίες θα τις συζητήσεις μετά. Όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, κύριε Βουζούδη, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα αυτά, γιατί μιλήσατε με απόλυτη. Λειτουργείτε σαν άνθρωπος που λειτουργείτε με απόλυτη διαφάνεια. Αυτό θέλω, και επειδή είμαι εκ νέου υποψήφιος, δεν θα δουν κανέναν. Τώρα και τους κοιτώ και στα μάτια τους πολίτες της Καβάλας, δεν θα δουν κανέναν Σωκράτη Μποζούδη διαφορετικό. Θα το δουν ακριβώς αυτός που ήταν στα 4 χρόνια στα δημοτικά πράγματα. Το δημοτικό και δημόσιο χρήμα για μένα είναι. Πρέπει να το προσέχουμε και να το φροντίζουμε και να το δαπανούμε με φιδό και προσεκτικά, μέσα στα πλαίσια που ενεργούμε. Το δημοτικό θέατρο δεν χρωστάει πουθενά. Έχουμε ένα καλό ταμείο. Πάντα είμαστε με τους προϋπολογισμούς μας προσεκτικοί και κινούμαστε, γιατί σεβόμαστε ακριβώς αυτό που έχουμε. Και προσπαθούμε στα πλαίσια βέβαια αυτά, μακάρι να είχαμε και μια επιχορήγηση πολύ γενναιότερη από το Υπουργείο, γιατί ο βασικός χρηματοδότης μας είναι ο Δήμος Καβάλας. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνουμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, θα πω πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς αυτούς, ας πούμε, δεν γίνεται τίποτα. Και το διοικητικό προσωπικό και τους τεχνικούς. Και τους όποιους παίρνουμε κατά καιρούς. Και εθελοντές γενικότερα όταν έρχονται. Εθελοντές, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και το μόνο, επειδή αφουγκράστηκε και τα προβλήματα που είχαν, ήδη τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν πατώμε, το μόνο που μπόρεσα να προσφέρω και χωρίς να περιορίσουμε τα έξοδά τους, υπάρχει λεωφορείο του ΚΤΕΛ με δαπάνες του ΔΠΕ και τους μεταφέρει και στο αρχαίο θέατρο και τους επιστρέφει. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια παρέμβαση έτσι δική μου στο ότι. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους. Να μην πληρώνουν και να ναι. Νομίζω ότι ήταν κάτι. Αλλά που... και οι εργαζόμενοι είναι η ψυχή φυσικά, γενικότερα. Φυσικά. Φυσικά. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Που ξέρουν πραγματικά πώς. Γνωρίζουν χρόνια γνωρίζουν. Και γι' αυτό ακριβώς και η μετάβαση, είναι η αλλαγή. Και η αλλαγή της. Ακριβώς και η αλλαγή της διεύθυνσης της καλλιτεχνικής. Εάν δεν υπήρχε και η βοήθεια. Και σε αυτούς έχει αναφερθεί και η Εύα Μπαμπακά αρκετές φορές. Ναι. Έτσι. Με ευχαριστήρι. Και με τους αφανείς ήρωες. Έτσι ακριβώς. Ακούστηκε τελευταία όμως γενικότερα περί κατάργηση γενικότερα νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί και θα φέρει την κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων. Αυτό φαίνεται να εξαιρούνται τουλάχιστον για την ώρα, να πω. Έτσι όπως τέθηκε σε διαβούλευση. Αυτό τα ΔΠΘ, γιατί όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, κύριε Μποζούρη, ναι, το ξέρετε πολύ καλά. Δείτε λίγο, να σας πω λίγο. Ναι. Έτσι όπως τέθηκε σε διαβούλευση, τα ΔΠΘ πραγματικά είναι απ' έξω. Το ΔΠΘ είναι δημοτικό περιφερειακό θέατρο. Νομίζω είμαστε χρηματοδοτούμενοι όχι μόνο από το Δήμο, δεν είμαστε εξαρτώμενοι μόνο από τον Δήμο, αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την περιφέρεια. Δηλαδή δεν είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο ναι μεν του Δήμου, αλλά είναι με προγραμματικές συμβάσεις λειτουργεί μεταξύ αυτών των 3 φορέων. Άρα, νομίζω ότι θα μείνει έξω, γιατί και οι σκέψεις προ-κορονοϊού της Υπουργού ήταν, και του Υπουργείου γενικότερα, ήταν να μετεξελιχθούν οργανωτικά κάπως διαφορετικά τα ΔΠΘ. Τα ήθελε κάπως αλλιώς. Ο κορονοϊός τα διέκοψε τις σκέψεις. Ελπίζω ότι θα υπάρχει κάποια στο μέλλον. Ότι και πριν χρόνια, πριν αναλάβετε εσείς, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μια αναταραχή με τις συγχωνεύσεις και το πού θα είναι η έδρα. Ναι, δεν είναι τώρα και το ρινό. Δεν ξέρω αν αυτό κουμπώνει με αυτό το σημερινό. Ενδεχομένως θα υπάρχει, νομίζω ότι θα υπάρχει και μια εξέλιξη στο θέατρο. Εμείς θα παραμείνει το θέατρο. Υπήρχαν το ΔΠΘ έχει εδώ. Δεν είναι μόνο ένα ΔΠΘ, έχει και ένα φεστιβάλ. Και μπαίνοντας και εγώ στο θέατρο ως πρόεδρος, από το πρώτο έτος, φρόντισα το φεστιβάλ ουσιαστικά να περάσει, γιατί ήταν συνδιοργάνωση και κυρίως οργάνωση της Δημοφέλεια. Νομίζω ότι ο φυσικός του χώρος και ο φυσικός
αυτό το πρόσωπο που έπρεπε, το θέατρο, το ΔΠΘ, θα πρέπει να το διοργανώνει και όπως γίνεται. Πλέον 100% η διοργάνωση είναι από το ΔΠΘ. Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε ένα μεγάλο, ένα γερό χαρτί, τοπικά αλλά και περιφερειακά, πραγματικά να είναι το κέντρο το ΔΠΘ εδώ στην Καβάλα. Και να παραμείνει εδώ. Μάλιστα. Οπότε καθησυχάζουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται. Σαφώς, όλες αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργείται στο θέμα των εργαζομένων πάντα μια αναταραχή. Ελπίζω ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, εάν πάνε σε τέτοια, τουλάχιστον και για τα άλλα που φαίνονται ότι θα συγχωνευτούν, θα προβλέπουν τέτοιες, θα έχουν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να μην κάνουν ούτε μάλιστα δικαιώματα ούτε θέσεις. Το Αντιγόνη Βαλάκου είναι ένα κόσμημα. Το Αντιγόνη Βαλάκου είναι ένα κόσμημα. Αλλά θέλει και συντήρηση. Θα σας πω γι' αυτό. Μα εδώ, τουλάχιστον αυτό τουλάχιστον που χαίρομαι και προχωράω ήδη και προχώρησε, είναι μετά από την ίδρυσή του, που έγινε τότε, ιδρύθηκε και λειτουργήσε με τον πλέον σύγχρονο τότε εξοπλισμό, τώρα για πρώτη φορά πλέον μπαίνει στη φάση αντικατάστασης με νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Ήδη κονσόλες αντικαταστάθηκαν με νέες υπερσύγχρονες. Φωτισμός παραγγέλθηκε. Θα έχουμε καινούργια φωτιστικά και καινούργιο φωτισμό και θα έχουμε ήχος και έτσι θα έχουμε ένα τεχνικό έτσι αποτέλεσμα για τα επόμενα 20 χρόνια, το οποίο πραγματικά θα παραμείνει κόσμημα. Άρτιο και μπράβο και λειτουργικό. Αυτές τις δαπάνες ήδη μπήκαμε και ήδη και το θέατρο. Ήταν απαραίτητε. Έτσι. Ήταν απαραίτητο και έπρεπε να γίνουν. Εκτιδιακές συντηρήσεις. Ό,τι προβλήματα υπήρξαν, συντηρήσεις και τακτοποιήθηκαν κάθε... Γιατί είχαμε και ένα πλημμυρικό φαινόμενο πριν. Τακτοποιήθηκε και έκλεισε αυτό, οριστικά και μετάκλητα, και πλέον το θέατρο δεν θα έχει πλέον προβλήματα. Χαιρόμαστε, κύριε Μασουρίστο. Ναι. Αισιόδοξη. Έτσι. Από εκεί και μετά, δεν ξέρω. Από εκεί και μετά, εγώ θέλω να πω και σε εσάς έτσι και για πρώτη φορά και θα περάσει μέσα από εσάς στον κόσμο. Έτσι. Φέτος κάναμε το πρώτο εφηβικό πρώτον εργαστήρι, το οποίο παρουσίασε μάλιστα με εναρκτήρια παράσταση την παράστασή του στο Φεστιβάλ Φιλίππων. 14 παιδιά, 14 ή 15, δεν θυμάμαι ακριβώς, ενθουσιασμένα και με ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικό πάρα εξαιρετικό. Θα συνεχιστεί, δεν έγινε για να τελειώσει. Το κάτι καινούριο. Για πρώτη φορά, από την ίδρυση του ΔΠΘ, η περιφέρεια συνδράμει πλέον οικονομικά και αυτό το πετύχαμε φέτος. Πήραμε φέτος 30.000 ευρώ από την περιφέρεια και μάλιστα η δική μου επιτυχία ήταν ότι τέθηκε μέσα στην προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο και το Δήμο και έτσι θα έχουμε ενίσχυση που μέχρι τώρα ήταν απούσα οικονομικά η περιφέρεια. Υπήρχε στην προγραμματική χωρίς συνδρομή. Το φεστιβάλ θα σας πω για το 24. Ήδη εντάχθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα παρουσιάσει παράσταση στα πλαίσια πλέον εξωστρέφειας, την οποία θέλουμε κι εμείς, στο εξωτερικό. Με ενίσχυση χρηματική επίσης 8.000 ευρώ. Αυτό θα έχει το ωφέλη και προς τα έξω και προς τα μέσα. Και μια σημαντική παρέμβαση, η οποία θα γίνει, γιατί η μελέτη είναι έτοιμη και απόφαση ελήφθη, είναι ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε υπέρτιτλους στο θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αγγλικά και έτσι για τους επισκέπτες. Και έτσι συνδεόμαστε, δεν είμαστε ένα θέατρο το οποίο είναι μόνο του αυτόνομο και δεν κάνει τίποτα. Εξωστρέφεια, συνεργασία, κοιτάμε και τον τουρισμό και επίσης και στα ελληνικά. Γιατί για τους κοφούς συνανθρώπους ή έχουν πρόβλημα ακοής, για ξένες παραστάσεις τυχόν που θα έρθουν και θα μπορούμε να τις βλέπουμε και να τις παρακολουθούμε βλέποντας με ελληνικούς υπέρτιτλους, και νομίζω ότι έτσι το προάγουμε και το ανεβαίνουμε μια κατηγορία παραπάνω. Όλο το φεστιβάλ. Και έτσι να συνεχίσετε. Έτσι και νομίζω. Το έτσι φεστιβάλ νομίζω. Γενικότερα και το ΔΠΘ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Εγώ απλά κάνουμε... ξεκινάμε τώρα την παιδική σκηνή, η οποία δεν έγινε εδώ και 3 χρόνια, με ένα έργο που το στηρίζουν και το παρακολουθούν όλοι σε επίπεδο δημοτικών σχολείων. Και ο προγραμματισμός ξεκίνησε και θα δουλέψουμε μέχρι για την καλλιτεχνική περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα. Εξαιρετικά. Ευχαριστίες σε όλους, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί. Πέρα από τους εθελοντές, αστυνομία, λιμενικό, που τόσο όποτε δίνουν όλοι και συμμετέχουν, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και φέτος, ας πούμε, στην τελευταία παράσταση και η Φιλαρμονική έπαιξε και ένα ρόλο έτσι με τη μουσική της αυτήν εδώ την παράσταση. Μάλιστα. Είστε λοιπόν υποψήφιος εκ νέου, δημοτικός σύμβουλος με τον σύγχρονο Δήμο, τον Θόδωρο Μουριάδη, και κοιτώντας τους τηλεδεατές, γιατί να επιλέξουν τον σύγχρονο Δήμο, τον Δήμαρχο σήμερα, γιατί, και εσάς προσωπικά. Γιατί προσωπικά εμένα καταρχάς. Γιατί 4 χρόνια έχω δώσει δείγμα γραφής, κύριε Κομινέ, κύριε Τερεβαζή.
Μπορούν να δουν το έργο στο ΔΙΠΕΘΕ, μπορούν να δουν το έργο στο Φεστιβάλ Φιλίππων, μπορούν να δουν ένα νομικό πρόσωπο το οποίο είναι διαφανές, καθαρό, χωρίς οφειλές, με παραγωγή, με έργο και με προγραμματισμό και για το επόμενο. Και πάντα με δουλειά. Αφιέρωσα χρόνο, δουλειά. Είχατε χρόνο τελικά, εντάξει. Ξέρετε, εσείς το ξέρετε. Στερήθηκε γιατί από αλλού. Για την επαγγελματική σας στερήθηκε, ιδιότητα, ναι. Στερήθηκε από αλλού. Ο σύγχρονος Δήμος, στον οποίο συμμετείχα και στην. Δεν ήσασταν ο άνθρωπος δηλαδή που βάζετε υπογραφές μόνο. Όχι, βέβαια. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο και αυτό θα κάνω εάν εκλεγώ. Εκεί θα είμαι με χρόνο για το Δήμο. Και αυτό δεν το έκανα για την προσωπική μου αυτοπροβολή ή ανάδειξη. Το έκανα γιατί αγάπησα αυτό που έκανα, αφιέρωσα, γιατί έπρεπε να το αφιερώσω, έτσι το νιώθα. Και αυτό θα κάνω και από εδώ και μετά. Έτσι με γνωρίσανε, έτσι θα είμαι από εδώ και μετά. Ο σύγχρονος Δήμος, η διοίκηση Μουριάδη, ο Δήμαρχος Μουριάδης, ναι, ήταν παρόν παντού. Υπήρξε έργο που έγινε, το βλέπει ο κόσμος καθημερινά. Υπάρχει προγραμματισμός για το μέλλον και για αυτά που, τελειώσαν φαίνονται και αυτά που γίνονται και βρίσκονται σε εξέλιξη. Εγώ κοιτάω τους έτσι επιγραμματικά. Τι να σας πω τώρα, από θέμα. Υπάρχουν παράπονα βέβαια από θέμα της πλατείας Καπνεργάτη για την καθυστέρηση. Θα γίνει και θα είναι στολίδι. Ταυτόχρονα τελειώνει από πίσω το οποίο η καπναποθήκη, η δημοτική καπναποθήκη, που επίσης θα φιλοξενήσει πλήθος δράσεων μόνιμων συλλογών και περιοδικών. Θα είναι ένα σύνολο. Στα ποταμούδια τελειώνει μια πλατεία η οποία έπρεπε να φτιαχτεί. Το μεγάλο έργο, και ξέρετε τι ποιο ήταν, ότι ξεκίνησε με όραμα και αυτό το όραμα δεν ήταν όραμα μόνο. Έγινε πράξη. Αυτό εγώ κοιτώ τους πολίτες και τους δημότες, το μεταφέρω στους ίδιους και με δουλειά, συνέπεια και συνέχεια. Γι' αυτό λέμε ότι συνεχίζουμε μαζί, πραγματικά αυτό που ξεκίνησε. Ένα κομβικό και μεγάλο έργο για το οποίο ακούστηκε και υπήρχαν έτσι αμφιβολίες, κύριε Γομινέ, κύριε Ταραμπατζή, είναι αυτό της ενεργειακής κοινότητας. Αυτό εδώ θέλω να πω τους τηλεθεατές και τους δημότες ότι αυτό θα είναι προς όφελός τους. Εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν γιατί σχολεία, δημοτικά κτίρια, φωτισμός στην πόλη δεν θα πληρώνουν πλέον έργο, ρεύμα. Από ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο ήδη η πρώτη άδεια έχει ληφθεί. Έτσι. Έχουμε πει πολλά για την ενεργειακή κοινότητα. Έτσι. Πολλά έργα και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη στο σύγχρονο Δήμο, στον Θόδωρο Μουριάδη, ο οποίος ήταν παρόν, θα είναι παρόν και νομίζω είναι το μέλλον για την πόλη στην οποία θα προσφέρουμε όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Καλή δύναμη στις υπόλοιπες δύο εβδομάδες. Καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, Νικόλα.